Πάμε, πάμε προς το παρόν στο Μαρινάκι μας. Μαρίνα Χαραλάμπου, στην αίθουσα σύνταξης. Αχ, θα μας πει τα διεθνή. Καιρό έχω να μάθω νέα. Ναι, θα σας πω πολύ ωραία νέα και θα ξεκινήσουμε με την Taylor Swift. Λοιπόν, η pop star είναι πλέον δισεκατομμυριούχος. Αλήθεια. Ναι, κι όμως είναι αλήθεια. Με την τελευταία περιοδιά της που είδαμε να γίνεται και στο κινηματογράφο The Eras Tour, έχει γίνει και viral κιόλας στο TikTok, γιατί πήγαιναν όλοι να την δουν και σηκώνονταν και χορεύαν κανονικά στον κινηματογράφο. Είναι πολύ γέλ. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Ναι, πάρα πολύ. Κανείς γέλ, νομίζω Μαρίνα, ότι θα συζητιέται και στο νομίζω, πανεπιστήμιο. Ναι, ότι είναι κάτι εντελώς αμερικάνικο στο μυαλό μου. Δηλαδή για τα ευρωπαϊκά. Δεν είναι αυτή. Στην Αμερική την έχουν πάνω και από το μπαγκιόν. Εγώ δεν καταλαβαίνω ότι τόσο μεγάλη επιτυχία. Αν μου πει τώρα, παίζουν 5 τραγούδια Taylor Swift, θα σου πω μισό. Εγώ ξέρεις όμως, η επιτυχία της όμως είναι αυτό. Το ότι δεν είχε όλα τα φόντα για να γίνει αυτό που έγινε. Είναι τραγουδίστρια μάλλον. Η διπλανήτρια. Ακριβώς. Χαριτωμένο, γλυκό, καλό. Και μπορεί να κάνει και πολλά εμπορικά, να έχει συνεργασίες και να εισπράττει και από εκεί και από δικαιώματα. Τα περισσότερα. Ναι, αλλά γελάρει πάρα πολύ στον κόσμο. Να ρωτήσω κάτι. Ένα δις μου λες. Ναι. Αυτό είναι τα λεφτά που στα χρόνια που δουλεύει έχει βάλει στην άκρη ή είναι αυτά που έβγαλε φέτος. Ο τζίρος. Αυτά που έβγαλε φέτος με την περιοδία της. Η περιοδία The Eras Tour που έγινε. Κατάρα να μην έχουμε φωνή. Και σπάει ρεκόρ όχι μόνο ότι έχει γίνει δισεκατομμυριούχος, είναι και η πρώτη γυναίκα στη ΣΥΠΑ που καταφέρνει να γίνει δισεκατομμυριούχος μόνο από τη μουσική. Δηλαδή δεν έχει εταιρείες όπως άλλες pop stars που έχουν καλλιτικά, διάφορα brands. Ναι. Μόνο και από τη μουσική της είναι. Τα βγάζει από τα καλλιτικά, ναι, η Ριάννα. Ναι, γιατί ήταν δισεκατομμυριούχος γι' αυτό. Η Τζένιφερ έχει πολλά καλλιτικά. Πάντως, για να πούμε την αλήθεια, ο πολύ εκατομμυριούχος και ο δισεκατομμυριούχος κάνουν την ίδια ζωή. Εσύ πιστεύεις αυτό. Έτσι το βλέπω. Δεν νομίζω. Πολύ πλούσιος και ο πλούτος. Εκατομμυριούχε πρώτα και τους δισεκατομμυριούχους. Να σου πούμε πόσα αποστάσεις έχουμε. Τι να τα κάνεις, μωρέ, τα λεφτά. Όχι, γεια, δεν με νοιάζει. Ναι. Θα πάμε τώρα σε κάποιον άλλο που δεν περνάει πολύ καλά και είναι ο Ζεράρντ Πικέ, ο πρώην σύζυγος της Σακύρα. Δεν με νοιάζει που δεν περνάει καλά. Θα δεις τώρα, Μαρία μου, ένα. Μάλλον μαζί σου θα συμφωνήσουν και πολλοί χρήστες του Twitter, γιατί βρήκαν την αφορμή μετά από αυτό που έπαθε το ατύχημα που θα δούμε να τον τρολάρουν και να λένε ότι η Σακύρα επιτέλους πήρε αυτό που σου αξίζει, σκηνή σε εκδικήθηκε. Τον βλέπετε. Ναι. Έπαθε Ευαγγέλη Κακουριώτη. Και Άντζελα Δημητρίου. Βέβαια να πούμε ότι είναι μια χαρά, γι' αυτό και κάνουμε χιούμορ, δεν έπαθε κάτι. Τόση γλωσσοφαγιά, Μαρίνα, τόση γλωσσοφαγιά από τη Σακύρα, τα πεθερικά, όλο αυτό βγάζει τραγούδια. Το παράπονο της. Θεωρώ ότι σε μια σχέση μπορεί κάποιος να πατήσει τον άνθρωποι είμαστε, μην λέμε μεγάλες κουβέντες. Αλλά δεν τη βάζει την άλλη στο σπίτι και να τη δώσει τη μαρμελάδα τη γυναίκα σου. Άνοιξε το βούτυρο κιόλα. Ρε φίλε. Να έχω αφήσει δύο σοκολατάκια και να μου τα φάει αυτή με την οποία πατάει ο άντρα μου. Έχεις δεν γίνεται. Δίκιο, και κερατά και δερμένο. Αυτό. Δεν υπάρχει δηλαδή, δεν υπάρχει όριο. Ναι, αλλά και μπορεί μόνο τη να άνοιξε το ψυγείο. Νομίζω ότι αυτός ο χωρισμός ήταν από τους πιο δύσκολους που βιώσαμε γενικά. Το βιώσαμε κι εμείς μαζί. Ναι, ναι, πάρα πολύ. Στο εξωτερικό. Με μαύρο δάκρυ κλάψαμε πέρσι, προπέρσι. Το κλάψαμε, ναι, αλλά, το να πούμε όμως ότι στην επικαιρότητα ήρθε η Σακύρα από αυτό το χωρισμό. Και τραγούδια έβγαλε πάνω σε αυτό και το εκμεταλλεύτηκε. Και μια χαρά εμφανίστηκε στο VMAs, δηλαδή. Βέβαια, ακόμη έχει τα προβλήματα τα δικαστικά με τα φορολογικά τη. Θα τα βρει, έχει. Αυτά δεν φταίει ο Πικέ. Θα τι δανείσει και να δώσουμε κι αυτά. Δεν ξέρουμε κιόλα αν ευθύνεται ή όχι. Νομίζω ότι ήταν δικιά του ιδέα. Κάτι έχω ακούσει. Λοιπόν, να σα πάω τώρα στο The Crown. Το στέμα λοιπόν που έρχεται η έκτη σεζόν. Καλέ αυτή εδώ. Ενθουσιάστηκε. Θα το δούμε κι εμεί. Λοιπόν, κάνει πρεμιέρα σε λίγε μέρε και είναι η τελευταία σεζόν όπου θα δούμε τι γίνεται εκεί μετά και το θάνατο τη Βασίλισσα και με την Νταϊάννα και τη. Τις τελευταίες μέρες έρχονται όλο και περισσότερες πληροφορίες στο φως της δημοσιότητας, με την τελευταία πληροφορία να λέει ότι θα δούμε κάπως το φάντασμα της Νταϊάννα. Ο Χριστός σε αυτή τη σεζόν. Βέβαια, ο δημιουργός δεν το έχει επιβεβαιώσει. Έχει πει όμως ότι θα δούμε μία παρουσία που θα έρχεται στις σκέψεις του. Ότι κάθεται. Και έτσι μπορεί να καθόταν η Λίσμπεθ η γλυκιά στο τσάι και να είχε μπει ο. Παρά των τιμών, πώς τους λένε. Ναι, ναι. Και εκείνη την ώρα η Λίσμπεθ πίσω του να είδε την Νταϊάννα. Και να ταράχτηκε. Πάντως λένε όντως ότι οι σεναριογράφοι την έχουν βάλει την Νταϊάννα να έρχεται στον ύπνο της και σε στιγμή ότι είναι μόνη της και να της μιλάει. Και την Ελίζαμπεθ. Ναι. Πουλάει η Νταϊάννα, ναι. Σε τρελή. Νομίζω ότι ο λόγος είναι επειδή πουλάει πάρα πολύ η Νταϊάννα και όπως είπε και βγαίνει και σε φάντασμα. Και όπως είπε και ο δημιουργός, θέλει με κάποιο τρόπο να την τιμήσει ακόμη και στην τελευταία σεζόν. Ναι, έτσι, οπότε καλέσανε το πνεύμα της, ας πούμε. Να βάλουμε μια Νταϊάννα εδώ εμείς, έτσι, ένα πρόβλημα. Εγώ τη βλέπω στο βάθος. Την
εμένα. Σε χαιρετάει. Εμένα κοιτάει. Εμένα κοιτάει. Βέβαια να πω ότι... Θα δούμε και το θάνατό τη. Βέβαια να πω ότι... ξεκινάει. Α, δεν τον έχουμε δει. Όχι, εγώ το βαρέθηκα να σας πω. Γι' αυτό είμαι τόσο απαξιωτική. Όχι, αν δεν δούμε το βίντεο με την Νταϊάννα, αυτό είναι όλο το ζουμί. Μαρία, συμφωνεί μαζί σου και ο Βίλιαμ, γιατί λένε φίλοι του Βίλιαμ, όχι ο ίδιος βέβαια, αφήνει να εννοηθεί ότι η έκτη σεζόν θα είναι αηδία. Εντάξει, τώρα ξέρεις κάτι και κάποια που τα ζήσαμε, δεν θέλω να τα πάμε μυθοπλασία. Τα προηγούμενα με τον Φίλιππο μικρό στο στρατό, στην αεροπορία που τη γνώρισε, ερωτευτήκαν. Κάποιοι δεν τα έχουμε ζήσει, Μαρία. Αυτά θέλουμε να τα ζήσουμε, να τα δούμε. Σιγά, μπε. Για τον. Έλα το μωράκι μου, πάμε για τον μικρό. Πάμε διαφημίσει. Για τον Βίλιαμ τώρα που πέθανε η μητέρα. Γιατί έχει φρουτόκρεμα να φέρει το αρτσιτάκι. Αυτό με τα ίδια. Πέθανε η μητέρα του. Δεν είναι κάτι ευχάριστο να βλέπει τώρα στην. Και αυτό. Στην οθόνη το θάνατο μαμά του που τον έχει βιώσει πάρα πολύ άσχημα. Όπω και ο Χάρη πιθανά δεν θα θέλει πάρα πολύ να βγει αυτό ο κύκλο. Ευχαριστούμε, κόρη μας, τα πες πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ, πάτε για τα εγχώρια τώρα. Ναι, πάμε να σπεντώ και ο Νίκο.